στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, δόξα σου ο Θεός και επίσημον δόξα σε. Βασιλεύου, άνοιε, παράκτητε, υπομένε, σταδιθίας, από παλαμού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο Χριστός, επιτρέπει σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κινδύνους και σώσον αγαθέτας και χάσιμον. Χριστός, είχε πίστη
Αγαπούσε τον Θεό και ήταν αξία να λάβει την θεραπεία της και να απαλλαγεί από τη μεγάλη αυτή βασανιστική ασθένεια που την τυραννούσε 18 ολόκληρα χρόνια. Ο Χριστός μας την προσεφώνησε, απευθύνθηκε προς αυτήν και της είπε τέσσερις λέξεις. Γίνε, απολέγησε της ασθενείας σου. Δηλαδή, γυναίκα, ελευθερώνεσαι, είσαι πια ελευθερωμένη από την ασθένειά σου, από τη μάστιγά σου, από τη βασανιστική σου ασθένεια. Και ταυτοχρόνως, άπλωσε τα άκρα με χέρια του, την άγγιξε και μόλις την άγγιξε, άρχισε εκείνη η κερδωμένη σπονδυλική στήλη να αναμορφώνεται σιγά σιγά μέχρι να πήρε πάλι την όρθια στάση και στάθηκε ίσια σαν λαμπάδα και σαν κυπαρίσι μπροστά στα μάτια όλων. Ήταν κάτι που γέμισε όλους με χαρά και τόνωσε την πίστη τους και όλοι δόξασαν τον Θεό. Όλοι χαρούμενοι. Όλοι δοξάζουν τον Θεό. Ένας μόνο δεν δοξάζει τον Θεό, ένας μόνο δεν χαίρεται, αλλά αντίθετα στενοχωριέται από αυτή τη θεραπεία. Είναι ο αρχισυνάγωγος, ένας γνήσιος τύπος από τους γραμματείς και φαρισαίους που ο Χριστός μας και άλλοτε ήλεμισε. Εκείνος, βλέποντας την θεραπεία της γυναίκας, αντί να χαρεί, αντί να συμμετάσχει στη χαρά όλων, μέσα του άρχισε να δυσχωρεί και να στενοχωρείται και το χειρότερο είναι ότι αυτό που αισθανόταν δεν τόλμησε να το βγάλει από το στόμα του και να το πει ευθέως. Ενώ με τον Χριστό είχε στενοχωρηθεί, δεν τόλμα να μιλήσει στον Χριστό. Δεν στρέφεται προς τον ίδιο τον Κύριο να του πει αυτό που σκέφτεται και αυτό που νιώθει, αλλά στρέφεται προς τον κόσμο, προς τον λαό και τους μαλώνει, προβάλλοντας ένα θρησκευτικό λόγο σαν αρχηγός της συναγωγής, μαθημένος να διδάσκει, διδάσκει και αυτή την ώρα, κάνοντας έναν έλεγχο θρησκευτικής φύσεως. Έξι μέρες, λέει, υπάρχουν στις οποίες μπορείτε να δουλεύετε και να κάνετε τις δουλειές σας και όχι την ημέρα του Σαββάτου. Σε αυτές τις έξι ημέρες μπορείτε να έρθετε και να θεραπεύεστε και όχι την ημέρα του Σαββάτου. Λέτε, και αυτό που έγινε εκείνη την ώρα ήταν ένα συνεχισμένο πράγμα που αν πήγαιναν κάποια μέρα από τις καθημερινές θα μπορούσαν να το βρουν. Δεν αναγνώρισε αυτός ότι εκείνη τη στιγμή ο Χριστός με θεία δύναμη, έκτακτη δύναμη, έκανε τέτοιο θαύμα, αλλά θεώρησε αυτό που έκανε ο Χριστός σαν μια δουλειά από εκείνες τις άλλες που απαγόρευε ο λόγος να γίνονται την 7η ημέρα. Λες και η δουλειά αυτή, το έργο αυτό του Χριστού μας ήταν καμιά κερδοσκοπική εργασία από την οποία θα έβγαζε χρήματα ή λες και ήταν αυτό καμιά εργασία αντίθετη με τον Θεό που απαγορευόταν να γίνει την ημέρα του Κυρίου. Ήταν έργο θείο, έργο ιερό, έργο αγάπης, έργο ευεργεσίας, έργο για το οποίο ο Χριστός μας δεν είχε να εισπράξει χρήματα και δεν πρόκειται να πάρει κέρδος. Δεν ήταν έργο απαγορευμένο. Παρά τα αυτά, αυτός παρανοώντας την εντολή της αργίας της 7ης ημέρας, λέει αυτά που είπε και δεν τα λέει ευθέως στον Κύριο, τα λέει στον λαό. Ο Χριστός μας όμως, που ήξερε τι κρύβει στην καρδιά του, λαμβάνει αμέσως τον λόγο, στρέφεται προς αυτόν και τον κεραυνοβολεί με έναν έλεγχο. Υποκριτά, τι είναι αυτά που λες, τι έχεις μέσα σου και τι δείχνεις εξωτερικά. Άλλα νιώθεις και άλλα δείχνεις. Άλλα θέλεις να χτυπήσεις και άλλα χτυπάς. Εγώ σου φταίω, εσύ στρέφεσαι και μαλώνεις τον κόσμο. Σε μένα να τα πεις αυτά που θέλεις να πεις. Αλλά δεν τα λες, δεν τον λάς, είσαι υποκριτής. Και εν συνεχεία, με επιχειρήματα, τον αποστοχώνω. Ο καθένας από εσάς, λέει ο Κύριος, όταν είναι η ημέρα Σάββατο, η 7η ημέρα, η ημέρα της αργίας,
εθαλίσει το ζώο, το πόδι του ή το γαϊδουράκι του από τη φάντνη και με να πάει να το ποτίσει. Αυτό δεν είναι δουλειά. Πώς αυτό δεν απαγορεύεται, πώς αυτό επιτρέπεται. Είναι λοιπόν απάνθρωπο να αφήσεις το ζώο σου δεμένο την ημέρα του Σαββάτου και να μην πας να το ποτίσεις και να το ταΐσεις, και δεν είναι απάνθρωπο να αφήσω εγώ αυτό το πλάσμα, αυτή τη θυγατέρα του Αβραάμ, αυτή δηλαδή που είναι προορισμένη να κληρονομήσει τη βασιλεία των ουρανών, να την αφήσω δεμένη. Το ζώο, αν είναι μία μέρα δεμένο και το αφήσουμε απότιστο την 7η ημέρα, κάνουμε κακώς. Πρέπει λοιπόν να το λύσουμε και να πάμε να το ποτίσουμε. Αυτή που είναι 18 χρόνια δεμένη, δεν πρέπει να λυθεί. Το ζώο είναι δεμένο με ένα σκηνή. Αυτή που είναι δεμένη με τα δεσμά του διαβόλου, δεν πρέπει να κομπούν αυτά τα δεσμά. Έτσι, τον αποστομώνει και αυτό το στόμα κλείνει, ενώ όλος ο λαός χαίρει και δοξάζει τον Θεό. Πολλά πράγματα μπορεί κανείς να διδαχθεί από τη σημερινή αυτή περικοπή. Εκείνο που κι άλλοτε τονίσαμε είναι ότι η ημέρα αυτή της αργίας είναι ιερή και πρέπει κατά αυτή την ημέρα και εμείς να αφιερώνουμε τον χρόνο της για τη δόξα του Θεού, για τη λατρεία του Θεού, για την προσευχή και για την μελέτη του νόμου του, για την αγαθοεργία και την ιεραποστολή. Κάπου αλλού θέλω σήμερα να στρέψουμε την προσοχή μας. Γιατί η πάθηση αυτή της γυναίκας είναι μια σπάνια πάθηση. Σπάνια θα δείτε ανθρώπους, είτε άντρες, είτε γυναίκες, να είναι συγκύπτοντες. Να έχουν δηλαδή στη σωματική τους ύπαρξη τέτοια πάθηση. Να είναι η σπονδυλική τους στήλη σκυμμένη και καμένη προς το έδαφος. Δεν είναι όμως σπάνια μια άλλη κύκλωση, μια κύκλωση που δεν αναφέρεται πια στο σώμα, αλλά αναφέρεται στο πνεύμα. Η ψυχική κύκλωση, η ψυχική επίκυψη είναι κάτι πολύ πιο συνηθισμένο και γι' αυτό προς αυτό το σημείο ας στρέψουμε σήμερα την προσοχή μας. Λέμε συνήθως ότι οι παραβολές που είπε ο Χριστός μας είναι θαύματα. Είναι τόσο ωραία διατυπωμένες, με τέτοιο αριστοτεχνικό τρόπο, με τέτοια ευστοχία περιγράφουν και ζωγραφίζουν, ώστε λέμε ότι οι παραβολές του Χριστού μας είναι θαύματα. Αλλά συμβαίνει και το αντίθετο. Πολλές φορές δηλαδή, και τα θαύματα που έκανε ο Χριστός μας είναι παραβολές. Έτσι, σε αυτή τη βάση, ας δούμε και το σημερινό θαύμα. Να δούμε δηλαδή το θαύμα της θεραπείας της συγκυκλούσης σαν μια παραβολή. Να φύγουμε δηλαδή από τη θεραπεία της συγκυκλούσης σπονδυλικής στήλης και να πάμε στη συγκύκλουσα ψυχή. Να πάμε στον συγκύπτοντα πνευματικός άνθρωπο. Στον άνθρωπο ο οποίος δεν κοιτάζει ψηλά, αλλά έχει στραφεί προς τα κάτω. Λένε οι φιλόλογοι ότι οι λέξεις άνθρωπος είναι σύνθετη και βγαίνει από δύο λέξεις. Άνω και θρόσκο. Θρόσκο θα πει τρέχω. Άνω θρόσκο. Άνω τρέχω. Ανατρέχω. Υψώνομαι προς τα πάνω, κοιτάζω προς τα επάνω, κοιτάζω ψηλά. Από εκεί λένε ότι βγαίνει η λέξη άνθρωπος. Με άλλα λόγια, μέσα στο όνομά μας, μέσα στην ονομασία μας, είναι η έννοια ότι πρέπει να τείνουμε προς τα πάνω. Και πράγματι, από όλα, από όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που έχει πλάσει ο Θεός, από όλα τα ζωντανά, μόνο ο άνθρωπος έχει όρθια στάση. Μόνο ο άνθρωπος είναι ορθοβάμων. Μόνο εκείνος έχει ψηλά το κεφάλι, επάνω τα μάτια και αρέσκεται να κοιτάζει προς τα επάνω. Όλα τα άλλα ζώα είναι στραμμένα προς τα κάτω, πηγαίνουν με τα τέσσερα ή και έρχονται πάνω στον χώρο.
Ο άνθρωπος είναι ουράνιο δέντρο, όπως είπε ένας φιλόσοφος. Είναι δηλαδή μια ύπαρξης που τίνει προς τα πάνω και απλώνει τα καλαθιά του προς τον ουρανό και έχει τάσει να φτάσει ή δυνατόν στον θρόνο του Θεού. Αλλά ενώ αυτό είναι το όνομά μας και αυτός είναι ο προορισμός μας και αυτή είναι η έμφυτη ροπή μας, όμως τι συμφορά. Η ευγενική αυτή ροπή ανακόπτεται και ο άνθρωπος αντί να τίνει προς τα πάνω, ξαφνικά νιώθει μέσα στην ύπαρξή του μια δύναμη η οποία τον κάνει ένα κουβάρι κυριολεκτικά. Μαζεύει το κεφάλι, το κατεβάζει προς τα κάτω και του το πιέζει και του το σπρώχνει να φτάσει μέχρι το έδαφος και να αγγίξει στο χώμα. Πάει πια ο άνθρωπος να διαγράφει κύκλους γύρω από το θρόνο της θεότητας. Πάμε πια να λέει το Οσανά και το Αλληλούια και να πετάει ψηλά και να φτάνει στα κράσπεδα του θρόνου του Θεού. Πάμε πια να διασχίσει τους εθέρες. Προσκολάται στο έδαφος, τρώει χώμα, κυλιέται στο φόρφο. Αυτό το όνομα που κατήντησε έτσι δεν μπορούμε πια να το πούμε άνθρωποι. Ξέρετε πώς το χαρακτηρίζει όχι κάποιος άλλος, αλλά η ίδια η Θεόπνευστη Γραφή, το Θεόπνευστο βιβλίο του Ψαλτηρίου για το οποίο μιλήσαμε σε προηγούμενη φορά. Λέει εκεί ο Δαβίδ Θεοπνεύστος, άνθρωπος εν τιμή όνομου συνήθε, παρασυνευρίδη της κτήμεσης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Ο άνθρωπος δηλαδή, ενώ ήταν πλασμένος για να συμμετιμεί και να στρέφεται προς τα επάνω, δεν το κατάλαβε. Δεν κατενόησε τη φύση του και τον προορισμό του, αλλά παρασυνευρίδη της κτήνες. Πήγε και γινόμοιος με τα κτήνη. Ομοιώθηκε με τα κτήνη, είναι κι αυτός ένα κτήνος. Δεν είναι και άνθρωπος. Δεν μπορούμε να το πούμε άνθρωπο. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας στην Παλαιά Διαθήκη λέει σε κάποιο σημείο, ενώ είχε πάρει εντολή από τον Θεό να πάει και να κηρύξει στα Ιεροσόλυμα, πηγαίνει και γυρίζει και απαντά στον Θεό. Ήρθαν και ούκιν άνθρωπος. Εγκάλεσα και ούκιν ο υπακούον. Πήγα, αλλά δεν βρήκα άνθρωπο. Φώναξα και δεν βρέθηκα να φτιάξω να ακούσω. Δεν υπήρχε άνθρωπος να με ακούσει. Και σχολιάζοντας ο Ιερός Χρυσόστομος την κατάσταση αυτή, την κατάπτωση αυτή, την αποκτήμωση αυτή, λέει, πώς να σε πω άνθρωπο, όταν έχεις τέτοια γνωρίσματα που σε κάνουν ένα κτήμος, όταν συκοφαντείς σαν την οχιά, όταν δείχνεις πονηριά σαν την αλεπού, όταν έχεις αιμοδιψία σαν το λύκο, όταν είσαι αρπακτικός σαν το γεράκι, όταν έχεις μυσικακία σαν την καμήλα, όταν έχεις μανία και επιθετικότητα σαν την τίγρη, όταν είσαι άπλιστος σαν τον χείο και όταν είσαι τηλημανής σαν ύπος που χρεμετίζει. Αυστηρή φαίνεται η γλώσσα της Αγίας Γραφής, αυστηρή φαίνεται η γλώσσα των Πατέρων, αλλά αυτή η γλώσσα εκφράζει την αλήθεια. Και όχι μόνο ο Θεόπνευστος λόγος της Αγίας Γραφής και τα σοφά λόγια των Πατέρων, ακόμη και οι αρχαίοι φιλόσοφοι είχαν εκφραστεί κάπως παραπλήσια. Να θυμάστε γύρω τον αρχαίο φιλόσοφο που μέρα μεσημέρι άναψε ένα φανάρι και κρατώντας το βγήκε στην αγορά, ενώ ο κόσμος συνοθήτω μέσα στην αγορά, αυτός κρατούσε το φανάρι και έλεγε «άνθρωπον ζητώ». Σαν να έλεγε ότι όλοι αυτοί που τον κυκλώνανε και που σκοτάθανε πάνω του δεν είναι άνθρωποι. Και αυτός ζητούσε άνθρωπο. Δεν είναι πια άνθρωπος. Είναι ζώο. Και πολλές φορές κάνετε και από το ζώο.
ένα άχρηστο πράγμα, ένα βάρος της γης, ένα άχθος αρούρης, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Βάρος της γης. Ένα πράγμα που βαραίνει τη γη άσκοπα. Δεν προσφέρει τίποτε. Και ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, σχολιάζοντας την κατάσταση αυτή, μας λέει ότι η αμαρτία, η οποία μπήκε μέσα στον άνθρωπο, αυτή παρομοιάζεται με μια σφαίρα μολύβδινη. Και όπως όταν δέσεις μια σφαίρα μολύβδινη στο λαιμό ενός ανθρώπου και τον ρίξεις στο πέλαγος, δεν μπορεί να μείνει στην επιφάνεια, αλλά αυτή η μολύβδινη σφαίρα τον παρασύρει και τον πηγαίνει στον βυθό, έτσι και ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που άφησε να μολυνθεί από την αμαρτία, αισθάνεται αυτό το βάρος, αυτή τη μολύβδινη σφαίρα να τον βυθίζει, να τον καταρρύπτει, να τον πηγαίνει στα πέταλα του άνθρωπου. Είναι το τάλαντο μολύβου που λέει ο προφήτης Ζαχαρίας. Το βαρύ εκείνο μολύβδινο βάρος, το οποίο δεμένο στον άνθρωπο δεν τον αφήνει να κινηθεί, αλλά τον παρασύρει προς τα κάτω. Αυτή τη συνέστηση είχε και ο προφήτης Δαβίδ και στα θεόπνευστα λόγια του ψαλτηρίου έλεγε, και τα λόγια που τα ακούσαμε και σήμερα το πρωί στον εξάψαλμο. Εανομία μου, υπερήρωνα την κεφαλή μου, ως υπερήρων βαρύ εμβαρύνει της αδεκαμιά. Η ανομία μου λέει, ξεπέρασα το κεφάλι μου και σαν βαρύ φορτίο εμβαρύνει της αδεκαμιά. Με πιέζουν. Η συγκύπτωσα λοιπόν, αδελφοί μου, της σημερινής περικοπής είναι εικόνα του αμαρτωλού ανθρώπου. Του ανθρώπου που μολύνθηκε και βαρύνθηκε από το βαρύδι και το μολύβι της αμαρτίας. Δεν είναι πια η σπονδυλική στήλη αυτή που πάσει. Είναι η θέληση του ανθρώπου αυτή που έχει υποστεί την κάμψη. Προσκυνάει το χώμα, την ύλη, προσκυνάει πολλές φορές αυτόν τον σατανά. Ο πατήρ Αγκουστίνος, μιλώντας πάνω σε αυτή την περικοπή, έχει μια τολμηρή έκφραση. Θα την πω και θα την μεταφέρω σε εσάς. Ξέρετε, λέει, πώς μοιάζει ο άνθρωπος που νιώθει την αμαρτία να τον πιέζει και να τον συντλίβει και να τον γυρίζει κάτω. Σαν να είναι ένας άγγελος που κάθισε στο σβέρκο του ένας πίθηκος και τον αναγκάζει να σκύβει κάτω. Και να μην κάνει τα του αγγέλου, αλλά να κάνει τις ασέλγειες και τις τροπές και τις ασχημοσίες του πυθίκου. Πίθηκος υπέβων άγγελων. Αυτός είναι ο άνθρωπος υπό το κράτος της αμαρτίας. Και έτσι, παραλλάσσοντας λιγάκι το ρητό, θα πούμε τώρα όχι και ειδού γηνή, αλλά ειδού ψυχή ειν συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές. Ποιος θα την ελευθερώσει αυτή την ψυχή, ποιος θα την ανορθώσει. Σε αυτή την κατάσταση, στην κατάσταση της συγκυπτούσης, βρήκε ο Χριστός την ανθρωπότητα όταν ήρθε για να γεννηθεί. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τρεις Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα, κάθε χρόνο, η Εκκλησία μας ορίζει να διαβάζεται αυτή η περικοπή. Παίρνει δηλαδή το θαύμα της συγκυπτούσης μεταφορικό, το κάνει παραβολή, σαν να μας λέει, όπως εκείνη ήταν έτσι σκυμμένη, ήρθε ο Χριστός και όταν την βρήκε και της μίλησε και την άγγιξε, αμέσως έγινε καλά, έτσι και η ανθρωπότητα όλη ήταν μια συγκύπτουσα και έτσι την βρήκε ο Χριστός. Σε ζωώδη κατάσταση και με το πρόσταγμά του, με το κήρυγμά του, με τη χάρη του, με τη δύναμή του, την ανόρθωσε την ανθρωπότητα. Είναι ψέματα ότι η ανθρωπότητα βρισκόταν σε αυτό το άθλιο σημείο. Αν εξετάσουμε την τότε ανθρωπότητα, την πρόκληση του ανθρωπότητα από πλευράς κοινωνικής, τι θα δούμε. Ένα θεσμό ας δούμε και 7
φτάνει αυτός για να χαρακτηρίσουμε την ανθρωπότητα. Ο θεσμός της δουλείας. Η δουλεία έκανε τον άνθρωπο να χάνει πια την αξία του. Να χάνει τον ουράνιο προσανατολισμό του και να κύπτει προς τα κάτω και να γίνεται ένα άθλιο πλάσμα. Ο άνθρωπος ένας σκλάβος, ένα ρες, ένα πράγμα, όπως έλεγαν οι Λατίνοι. Από πλευράς κοινωνικής η δουλεία, από πλευράς ηθικής, ποια είναι η κατάσταση του ανθρώπου, ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας περίπου, ποια είναι η κατάσταση του παιδιού, ποια είναι η κατάσταση των γερόντων, της λεγόμενης σήμερα τρίτης ηλικίας, ποια είναι η κατάσταση των αναπήρων, των ανθρώπων με τις ειδικές ανάγκες, όπως λέμε σήμερα. Η γυναίκα ήταν ένα σκέπος ειδονής και τίποτε άλλο. Ουδεμία σημασία. Δεν είχε δικαιώματα. Ήταν κλεισμένη μέσα, αναγκασμένη να δουλεύει, να υποτάσσεται και δεν είχε λόγο. Το παιδί ήταν περιουσία. Ένα περιουσιακό στοιχείο που όπως το ζώο του μπορούσε να το πουλήσει ο άλλος, να το διώξει, να το πάρει, να το φέρει, να το κάνει ό,τι θέλει, να το σκοτώσει, έτσι και το παιδί. Οι γέροντες ήταν περιττά πράγματα, σκουπίδια για πέταμα και πολλές φορές όταν γερνούσαν δεν απελάμβαναν την τιμή που έπρεπε να απολαύσουν. Οι δε ανάπηροι εθεωρούνταν άχρηστα πράγματα τα οποία πολλές φορές τα απαιτούσαν κυριολεκτικά. Από πλευράς κοινωνικής δουλεία, από πλευράς ηθικής σκοτάδι και εξαχρίωσης. Και από πλευράς θρησκευτικής πλάνη, τύφλωσης, δαιμονισμός κυριολεκτικά. Γιατί η ιδωλατρία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά θρησκεία των δαιμόνων και λατρεία των δαιμόνων. Τι ήταν, νομίζετε, η πυθία, Φερρυππίν, που εκεί στο μαντίο των Δελφών έλεγε τους χρησμούς της. Μια δαιμονισμένη ύπαρξη η οποία υπό το κράτος των δαιμόνων έλεγε αυτά που έλεγε και πλανούσε κατ' ουσία τους ανθρώπους. Με μια λέξη μπορούμε να πούμε ότι όλη η πρόχριστο ανθρωπότηση δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας απέραντος στάβλος μέσα στον οποίο τα ζώα κροτσούσαν, μούγκριζαν, έτρωγαν και κόμπριζαν. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, αδελφοί μου, έρχεται να γεννηθεί σε ένα σπήλαιο. Γι' αυτό ήρθε και γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ, ανάμεσα στα ζώα, για να δείξει ότι και η ανθρωπότητα στην οποία έρχεται να γεννηθεί δεν διαφέρει από στάβλου. Και οι άνθρωποι δεν διαφέρουν πολύ από τα ζώα. Έτσι βρήκε την ανθρωπότητα, σε ζωώδη και κτηνώδη κατάσταση. Θα πείτε, μα και σήμερα, μετά από 2.000 χρόνια σχεδόν χριστιανισμού, έχει αλλάξει η κατάσταση. Μήπως και σήμερα, έτσι δεν είναι, ζωώδης και κτηνώδης, δεν είναι η κατάσταση. Πού είναι λοιπόν η ευεργετική επίδραση του χριστιανισμού? Α, δεν φταίει ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε. Και όσοι τον δέχτηκαν, ανορθώθηκαν. Έπαψαν να είναι συγκύπτοντες, έπαψαν να είναι ζώα και υψώθηκαν. Όσοι όμως δεν τον δέχτηκαν, παραμένουν στην ίδια κατάσταση. Έτσι, ό,τι ήταν η προ-Χριστού ανθρωπότης, είναι και η σημερινή άνευ Χριστού ανθρωπότης. Ό,τι ήταν τότε πριν έρθει ο Χριστός, έτσι είναι και σήμερα για όσους δεν δέχτηκαν τον Χριστό. Το ίδιο ζωώδης, το ίδιο κτηνώδης και σήμερα η κατάσταση. Δεν φταίει ο Χριστός, φταίνε οι άνθρωποι που δεν τον δέχτηκαν. Και όσοι δεν τον έχουν δεχθεί, είναι όντως ζωώδης και κτηνώδης υπάρξης. Ακούτε τις γραμμίες, ακούτε τους εκοφαντικούς θορύβους, βλέπετε τις άλλοι, τα παραστρατήματα και τα παραπατήματα. Βλέπετε τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες. Βλέπετε τις ζημιές και τους βανδαλισμούς. Βλέπετε τις αμυθικότητες και τις ακολασίες. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ζώδια πράγματα,
πολλές φορές είναι κάτω του ζώου, χειρότερα και από τα κτίρια. Γιατί έφτασαν οι άνθρωποι να κάνουν πράγματα χειρότερα και από τα ζώα. Βλέπετε την προσβολή των ιερών συμβόλων. Βλέπετε την καταπάτηση των ιδανικών. Βλέπετε το κάψιμο της σημαίας. Τι είναι όλα αυτά. Αυτά είναι χειρότερα και από τα ζώα. Δεν έφεραν τα ζώα ποτέ τέτοια εγκλήματα και τέτοιες προσβολές. Αυτά είναι κάτω και από τα ζώα. Μην παρεξηγηθώ. Δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα παιδιά που έκαναν αυτά τα πράγματα. Δεν φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά διδάχτηκαν έτσι. Φταίνε αυτοί οι οποίοι κάνουν δίθεν τώρα ότι στενοχωρούνται και κόπτονται και ρίχνουν το λίθο του αναθέματος και κατηγορούν και κάνουν συζητήσεις αποστολικές τράπεζες. Φταίνε αυτοί που έχουν τον κάλαμο και γράφουν και δημοσιογραφούν και μιλάνε από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και επηρεάζουν την νεολαία. Η σημαία. Η σημαία κάποτε, πριν από λίγα χρόνια, κυμάτιζε σε όλη την Ελλάδα και όταν είχαμε εθνική γιορτή, έπλεε στα Καλαμόλευκα όλη η Αθήνα και όλες οι πόλεις. Ποιος κατέβασε τη σημαία. Ποιος ατόνισε το αίσθημα του πατριωτισμού. Και επομένως, ποιος δίδαξε τα παιδιά να καίνε τη σημαία. Τα παιδιά φταίνε. Θα είμαστε πολύ άδικοι αν το πούμε και θα κρίνουμε πολύ επιφανειακά αν το πούμε. Φταίνε αυτοί που δίδαξαν έτσι τα παιδιά και τα έφεραν σε αυτό το σημείο. Ζωώδης λοιπόν και κτηνώδης η κατάσταση προ Χριστού, αλλά ζωώδης και κτηνώδης η κατάσταση σήμερα για όσους είναι άνευ Χριστού. Ξέρετε πώς έφτιαζε και πώς μοιάζει η κατάσταση της ανθρωπότητος. Μοιάζει σαν εκείνο τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν κάποτε στην αρχαιότητα για να θανατώσουν κάποιον κατάδικο. Ένας τρόπος θανατώσεως των καταδίκων ήταν ο εξής περίεργος τρόπος. Όταν είχαν κάποιον να τον θανατώσουν, δεν το έκοβαν το κεφάλι, δεν τον πείρασαν, έπιαναν απλώς και τον έδεραν σώμα με σώμα, χέρι με χέρι, πρόσωπο με πρόσωπο, πόδι με πόδι, ένα πτώμα, με ένα νεκρό άτομο. Τον έδεραν και τον άφηναν εκεί. Δεν υπήρχε χειρότερος θάνατος από αυτόν. Τι θα πει ένας ζωντανός και υγιής άνθρωπος να είναι δεμένος και να μπορεί να προσπαστεί από ένα πτώμα που αποσυντίθεται, βρωμάει, σκύπεται και δημιουργεί τέτοια δυσφορία. Τι επιθυμεί ο άνθρωπος, ο δεμένος με ένα πτώμα, να βρεθεί κάποιος να την ακόψει τα δεσμά του και να τον ελευθερώσει. Όντως αυτός. Ήρθε αυτός. Ήρθε και κόβει τα δεσμά. Αλλά το περίεργο ποιο είναι. Ότι όσοι έχουν λογική και όσοι έχουν αίσθημα αληθείας και πόθος σωτηρίας, αποσπώνται από το πτώμα, απομακρύνονται και ζουν και χαίρονται και αλωθώνονται. Το περίεργο ποιο είναι. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, η ανθρωπότης, το σύνολό της, αρέσκεται, ενώ ήρθε ο Χριστός και έκοψε τα δεσμά, εκεί να μένει εκεί, συντεριασμένη με ένα τόπο. Της αρέσει να μένει εκεί, στη δυσοδεία, στην ακαθαρσία, στον θάνατο. Ποιος θα ελευθερώσει, ποιος θα ελευθερώσει και θα ανορθώσει τον άνθρωπο, ποιος θα ελευθερώσει και θα ανορθώσει την ανθρωπότητα, την ζωώδη και κτηνώδη ανθρωπότητα. Ο Χριστός είναι εκείνος που κόβει τα δεσμά. Αδελφοί μου, πλησιάζουν Χριστούγεννα και πάλι. Και η Εκκλησία μας σκόπιμα έβαλε την ωραία αυτή περικοπή της θεραπείας της συγκυκλούσης να την ακούσουμε και φέτος τη σημερινή Κυριακή. Το θαύμα αυτό της θεραπείας της συγκυκλούσης γενικώς γίνεται δίδαγμα και μήνυμα για μας. Ακούγεται η συγκύκλουσα γυναίκα να μιλάει σε όλους εμάς, σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλη την συγκύκλουσα ανθρωπότητα και να λέει «Με βλέπετε, με θυμάστε, θυμάστε πως ήμουν. Εγώ
δεν μπορούσα να σηκώσω τα αναστήμα μου ψηλά. Εγώ δεν μπορούσα να σηκώσω τα μάτια μου στον ουρανό. Εγώ ήμουν πάντα στραμμένη προς τα κάτω. Χώμα και πέτρες έβλεπα, λάσπες και ακαθαρσίες έβλεπα. Άκουγα τους άλλους ότι πάνω από το κεφάλι μου υπάρχει ένας ουρανός. Πάνω από το κεφάλι μου υπάρχει ένας ήλιος την ημέρα. Πάνω από το κεφάλι μου λάμπει η σελήνη τη νύχτα. Λάμπουν τα αστέρια στον ουρανό. Εγώ δεν τα είχα δει ποτέ. Μέχρι που ήρθε εκείνος, ο ελευθερωτής, ο ανορθωτής. Εκείνος που δεν μου είπε πολλά λόγια, 4 λέξεις μονάχα. Γίνε, απολύνησε τη σπαστιγό σου. Κι άπλωσε τα άκρα τα χέρια του πάνω μου, και από τη στιγμή που άπλωσε τα χέρια του επάνω μου, εγώ αισθάνθηκα ένα ρεύμα να με διαπερνά. Ρεύμα θείας χάριτος και δυνάμειος. Ρεύμα υγείας και ζωής. Αυτό το ρεύμα έδωσε το πονηρό πνεύμα, το απεμάκρυνε πια από την ύπαρξή μου και εγώ ελευθερωμένη αναρθώθηκα και στάθηκα εδώ στα μάτια όλων σας και με είδατε να θεραπεύομαι και να στέκομαι όρθια. Ποιος είναι ο ελευθερωτής? Εκείνος είναι ο ελευθερωτής. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να ελευθερώσει και να ανορθώσει τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα εν γέννη, από την κτηνώδη και ζώδη κατάσταση στην οποία έχει περιπέσει. Αυτά μας λέει η συγκύπτουσα σήμερα. Και εμείς αδελφοί μου την ακούμε, αλλά δεν δημιουργούμεθα. Πολλές φορές και εμείς συνεχίζουμε μόνο ότι είμεθα πιστοί, μόνο ότι συχνάζουμε στην Εκκλησία, μόνο ότι διαβάζουμε τη Γραφή, μόνο ότι ακούμε τις ωραίες αυτές περικοπές και μόνο ότι θεωρητικά τουλάχιστον δεν αρνούμεθα ότι αυτά είναι αλήθεια και έγιναν πράγματι. Στην πραγματικότητα όμως, στην πράξη της καθημερινής μας ζωής, δεν κάνουμε κι εμείς το βήμα της ανορθώσεως. Υπάρχουν ακόμη και σε εμάς πάθη, ελαττώματα, αδυναμίες, δεσμά που μας κρατούν τεμένες. Ψάξτε, μην το θεωρήσετε ότι αυτά είναι κηρύγματα που απευθύνονται σε κάποιους άλλους και ότι εμείς που ερχόμαστε τακτικά σε αυτές τις αίθουσες και ακούμε κήρυγμα και λόγω του Θεού είμαστε απειλαγμένοι και δεν αφορούν εμάς. Ψάξτε, αδελφοί μου, ψάξτε. Υπάρχουν πράγματα που μας κρατούν δεμένες. Μόνο την τηλεόραση να πει κανείς, βλέπει πόσο είμαστε δεμένοι. Ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Όσοι έχουν τη δύναμη, ας κάνουν το πείδημα. Ας ελευθερωθούν από αυτό το μικρό δαίμονα. Δεν είναι μικρός, βέβαια, είναι αρκετά μεγάλος, είναι αρκετά ισχυρός και γι' αυτό ακριβώς θα έπρεπε σοβαρότερα να τον αντιμετωπίζουμε και όχι έτσι, απλά να λέμε, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την τηλεόραση. Κι όμως, η τηλεόραση, αδελφοί μου, είναι ένα στοιχείο καταπτώσεως. Όσοι έχετε άσπρα μαλλιά, θυμηθείτε πριν από 25 χρόνια, δεν λέω πολύ μαλλιά, λέω μόλις πριν 25 χρόνια, πώς ήταν η κατάσταση της πατρίδος μας. Και δέστε μέσα στα τελευταία 25 χρόνια πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Κατά μέρα μέρος της τηλεόρασης. Αυτή έχει αλλάξει κυριολεκτικά τα μυαλά των Ελλήνων. Αυτή έχει κάνει την πατρίδα μας έναν απέραντο στάδιο. Το λέω και δεν τρέπομαι και δεν πρέπει να φοβούμε να το πούμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα στάδιο. Αποκτηνωθήκαμε. Και το κύριο όργανο αυτής της αποκτηνώσεως είναι η τηλεόραση. Θέλετε άλλο να πούμε, πρόκειται να τα λέω τώρα, το τσιγάρο. Ποιος έχει τη δύναμη να το πετάξει από πάνω? Ποιος έχει τη δύναμη να πει όχι, το σταματώ? Να, ένας πειρασμός. Για τους άντρες ίσως περισσότερο, αλλά όχι λιγότερο για τις γυναίκες σήμερα. Ένας πειρασμός. Ένα δέσιμο. Ένα στοιχείο καταπτώσεως. Ποιος έχει τη δύναμη να το κάνει πέρα? Και λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Και πάμε και εξομολογούμεθα και το λέμε στον ιερέα ότι καπνίζουν και ζητάμε να μεταλάβουμε τα Χριστούγεννα και όταν μας λέει κόψτε τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, α, σταμάτησε. Πώς θα πάει αυτό το στόμα να πάρει Χριστό τη στιγμή που βρωμάει? Και δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Και ακούσα αρνήσεις και ακούς δικαιολογίες και είμαστε χριστιανοί.
Είμαστε χριστιανοί. Δεν λέω άλλα, θα μπορούσα να πω πολλά. Θα λέω πρόκειται από όλα αυτά. Θα μπορούσα κι άλλα πολλά να σας πω. Αλλά ψάξτε μόνοι σας και θα δείτε πόσα πράγματα μας βαραίνουν και πόσα πράγματα μας κάνουν να είμαστε κι εμείς συγγύπτοντες. Γι' αυτό λέω ότι ακούσαμε τη μαρτυρία της συγγυπτούσης, ακούσαμε τα λόγια της, αλλά δεν την έχουμε μιμηθεί ακόμη. Όποιος αμφιβάλλει πάντως για τη δύναμη που έχει ο Χριστός, για τη δύναμη και τη θεραπεία που μπορεί να χαρίσει ο Χριστός, ας τολμήσει, ας κάνει το βήμα. Θα δει πόσο η χάρη του Χριστού δεν πάθει, αλλά συνεχίζει να θαυματουργεί και σήμερα. Μοιάζει η κοινωνία μας και η ανθρωπότητα μας ακόμη και σήμερα και πολλές φορές και εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί με την κατάσταση εκείνη που περιγράφει ο Όμηρος μέσα στην Οδύσσια. Λέει εκεί το ποίημα αυτό ότι όταν έφτασε στο νησί της Κύρκης μιας μάγισσας της αρχαιότητος, μυθική βεβαίως, μάγισσα δεν υπήρξε στην πραγματικότητα ποτέ, ότι εκεί αυτή είχε διάφορα ειδήποτα, γλυκά ποτά με τα οποία πόντισε τους συντρόφους του Οδυσσέως και είχε και ένα μαγικό ραβδί με το οποίο απαλά τους χτύπησε και από τη στιγμή που τους πόντισε με τα γλυκά ποτά της και από τη στιγμή που τους άγγιξε και τους χτύπησε ελαφρά με το μαγικό ραβδί της, αυτοί έχασαν πια την ανθρώπινη τους υπόσταση και έγιναν ζώα, έγιναν χείρι. Άρχισαν να γρυλίζουν και να τρέχουν στο έδαφος, ζητώντας μελανίδια. Η Κύρκη, αδελφοί μου, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια άλλη Κύρκη. Υπάρχει η αμαρτία. Αυτή είναι η πραγματική Κύρκη, η οποία αγγίζει και με τα γλυκά πιωτά της, με το γλυκό πιωτό της ειδονής και με το μαγικό ραβδί της χτυπά και μεταβάλλει τους ανθρώπους σε ζώα, σε χείρους. Όποιος πιει από τα ειδήποτά της, όποιος προσβληθεί από τα ειδονικά χτυπήματά της, αυτός ζαλίζεται, χάνει για την αξιοπρέπειά του, εξομοιώνεται προς τα κτίνη. Δεν είναι το μεγαλειώδες εκείνο πλάσμα το οποίο σήκωνε το κεφάλι του επάνω, σκεφτόταν υψηλά, αναλογιζόταν τον Θεό, αναλογιζόταν την αιωνιότητα, τον προορισμό του, έκανε πτήσεις ουράνιες και εθέρνιες. Φορτώνεται τώρα πια ένα βαρύ φορτίο, ένα δυσβάστακτο φορτίο, που δεν μπορεί πια να το αποσύσει, δεν μπορεί να το διώξει από πάνω του. Ένας τρόπος μόνο υπάρχει για να φύγει αυτό το φορτίο από πάνω του. Ένας ζωγράφος παρέστησε αυτόν τον τρόπο. Παρουσίασε τον άνθρωπο, τον δυστυχισμένο αμαρτωλό, να είναι φορτωμένος με ένα μεγάλο βάρος, ένα κυβότεο πελωρίων διαστάσεων, στο οποίο επέβαλε τους ώμους και τον έκανε να κάνει. Και βάλιζε παντού και γύριζε παντού υποχρεωμένο να φέρει στον ώμο του το βαρύ αυτό φορτίο. Και όταν έφτασε μπροστά στον Σταυρωμένο, όταν έφτασε πρώτο Χριστού, ο οποίος με ανοιχτά τα χέρια πάνω στον Σταυρό περιμένει τον κάθε άνθρωπο για να τον ελευθερώσει και να τον επανορθώσει, τότε λύθηκε το βάρος από τους ώμους του. Έπεσε κάτω και εκείνος αισθάνθηκε απελευθερωμένος και ανορθώθηκε και στάθηκε όπως έπρεπε να στέκεται. Αδελφοί μου, αυτό το βάρος της αμαρτίας που προκαλεί την κάμψη, την αποκτήνωση, αυτό το βάρος που προκαλεί την κύρτωση και μας κάνει να είμαστε συγκύπτοντες, συγκύπτουσα κοινωνία, συγκύπτουσα ανθρωπότης, αυτό το βάρος πέφτει μόνο όταν φτάσουμε στη φάλνη του λιτρωτού. Μόνο όταν φτάσουμε και το προσκυνήσουμε, τότε θα πέσει το βάρος από τους ώμους μας. Και γι' αυτό ο Χριστός μας ήρθε και έρχεται και πάλι φέτος για να γεννηθεί στη Πάθη, για να ελευθερώσει τους συγκύπτοντας, να ανορθώσει τους κύπτοντας στο έδαφος, για να κάνει πάλι τη ζωή της υπάρξης ανθρώπινες, αγγελικές, εθέριες υπάρξεις. Γι' αυτό έρχεται να γεννηθεί. Έρχεται ο Θεός να γίνει άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, για να τον κάνει άγγελο,
κάνει όμοιο με εκείνον. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Πλαστήκαμε κατοικώνα Θεού και καθομοίωση. Να μοιάζουμε στο Θεό, να μιμηθούμε τον Θεό, να ενωθούμε με τον Θεό. Αυτό θα πει θέωσης, αυτό θα πει ομοίωσης με τον Θεό. Και αυτός είναι ο σκοπός της γεννήσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν μιλούν για τη γέννηση, αυτό τονίζουν. Ο Μέγας Αθανάσιος συγκεκριμένα λέει, ο Θεός ενυνθρώπισε ή να γεννήσει θεοποιηθόμενο. Ο σκοπός λοιπόν της ανανθρωπίσεως του Κυρίου είναι εμείς να θεωθούμε. Εκείνος μετέστησε της δικής μας φύσεως για να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε και να ανεμάσουμε και εμείς τις θεότητός του. Όχι βέβαια οντολογικός, αλλά κατά μίμηση, κατά μέτρηξη. Έτσι θα θεωθούμε και έτσι θα μοιάσουμε με τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν έγινε άνθρωπος και γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο για να πάρει την αποκτηνωμένη, την ζωώδη, την κερδωμένη και τη συγκύπτουσα ανθρωπότητα, να πάρει τον αποκτηνωμένο άνθρωπο, να τον αναδείξει κληρονόμο της βασιλείας του, της οποίας ούγεστε τέλος. Αμήν. Απόψε, λόγω εκτάκτου ανάγκης, έγινε αλλαγή στη σειρά των ομιλητών. Ο κύριος Σωτηρόπουλος, λόγω μιας μικρής αδιαθεσίας του, δεν μπόρεσε να έρθει να μας μιλήσει. Επίσης, δεν έκανε και το πρωί την εκπομπή από το τηλετόρα για τον ίδιο λόγο και συνεπώς ανέλαβε ο υποφαινόμενος να τον αναπληρώσει. Τα βραδινά κηρύγματα των Κυριακών θα συνεχιστούν κανονικά. Το επόμενο θα γίνει την επόμενη Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου, ώρα 7, με ομιλητή, αν θέλει ο Θεός, τον κύριο Σωτηρόπουλο. Το κήρυγμα της ερχομένης Κυριακής σημειωτέων θα είναι το τελευταίο του λίγοντος έτους 1995 και το τελευταίο πρώτων διακοπών των Χριστουγέννων και του νέου έτους, οπότε θα εκτεθούν και τα κοιτία ελέους, ιδιαίτερως στην μικρή το αυτό. Είναι από εκείνες τις ενέργειες και από εκείνες τις συμμετοχές που κάνουν τον άνθρωπο να μορφώνεται και να δείχνει αληθινά ουράνια ύπαρξης. Η ελεημοσύνη και η αγάπη, το έλεος που θα δείξουμε, είναι η καλύτερη συμμετοχή μας στον εορτασμό των Χριστουγέννων. Σας υπενθυμίζω ακόμη τα τρία εβδομαδιαία μαθήματα που γίνονται, των κυκλαρχών κάθε Τετάρτη βράδυ. Δεν είναι μόνο για κυκλάρχες, για αυτούς δηλαδή που έχουν αναλάβει να κάνουν στα σπίτια τους συγκεντρώσεις Αγίας Γραφής, είναι και για καθέναν που έχει ενδιαφέρον να ακούσει ερμηνεία Αγίας Γραφής. Μπορείτε όλοι να τα παρακολουθείτε, αν φυσικά και ευκαιρία. Το δεύτερο είναι των μαθητών της Αστραπής που γίνεται κάθε Κυριακή πρωί, 11 η ώρα, μετά την Θεία Λειτουργία. Και τέλος των φοιτητών που γίνεται από την απαντήλια ώρα, λίγο πριν από τη συγκέντρωση αυτή. Σας πληροφορώ τέλος ότι έχουν κυκλοφορήσει ορισμένα καινούργια έντυπα και βιβλία. Το ένα είναι η Σάπιξ της Ορθοδοξίας του μηνός Νοεμβρίου, το οποίο θέλω ιδιαιτέρως να το προσέξετε, γιατί περιέχει και ένα δεκασέλιδο αφιέρωμα στην αποστολή που έκανε η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνη στη Βοσνία. Έχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, περιγραφή λεπτομερή, αξίζει να το διαβάσετε. Καθώς και όλη βέβαια την υπόλοιπη ύλη που περιέχει η Σάπιξ της Ορθοδοξίας. Επίσης, κυκλοφορεί σήμερα για πρώτη φορά ένα καινούριο βιβλίο του πατρός Αυγουστίνου. Θα θυμάστε τα δύο τεύχη των βιβλίων του «Εικόνες και πραγματικότητες». Είναι βιβλία μέσα στα οποία ο πατήρ Αυγουστίνος αναλύει τις εικόνες που παρουσιάζει το ψαλτήριο. Σε εκείνα τα δύο πρώτα τεύχη έχει ανά μία δεκάδα ψαλμών. Το πρώτο τεύχος από τον πρώτο μέχρι τον δέκατο ψαλμό. Το δεύτερο τεύχος από τον 11ο μέχρι τον 20ο ψαλμό. Σήμερα κυκλοφορεί το τρίτο τεύχος που λέγεται «Ομιλίες στους ψαλμούς» και έχει την τρίτη δεκάδα των ψαλμών. Από τον ψαλμό 21 μέχρι τον ψαλμό 30. Σας το συνιστώ ιδιαίτερως. Τέλος, κατά την έξοδό σας, θα πάρετε δωρεάν ένα φυλάδιο το οποίο εξέδωσε η Μητρόπολη της Φλωρίνης. Είναι το φυλάδιο για τον έρανο της ημέρας της αγάπης. Πάρτε το, διαβάστε το, αν θέλετε δώστε το και σ' άλλο να το διαβάσω και προσπαθήστε να ανταποκριθούμε κι εμείς στο κάλεσμα που κάνει εδώ ο πατήρ Αυγουστίνος. Γι' αυτό θα βγουν και τα κηδεία ελέους άλλωστε την επομένη Κυριακή και στη δική μας αίθουσα. Έλατε να ψάλλουμε τώρα κάτι προεόρτιο.
αύριο, εις οδόν ειρήνης.